Ως γνωστό, τόσο το σχετικό πόρισμα για την κατάρρευση του συνεργατισμού, όσο και μεταγενέστερα γεγονότα, φωτογραφίζουν ή κατονομάζουν ξεκάθαρα τους υπαίτιους για την διαδικασία που οδήγησε και στο ξεπούλημα, αλλά και στην κατάρρευση του συνεργατισμού. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να λαμβάνονται συγκεκριμένα νομικά μέτρα με έγερση αγωγών εναντίον των υπαιτίων αυτού του σκανδάλου, και ως γνωστό με βάση τον νόμο για την παραγραφή αγώγημων δικαιωμάτων εντός 3 χρόνων από τη συμπλήρωση της βάσης μιας αγωγής πρέπει να εγείρεται μια αγωγή, προτού κινδύνου να παραγραφούν αυτά τα αγώγημα δικαιώματα και να μην οδηγηθούν με αστικές αγωγές πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι κατονομάζονται ως υπαίτη, τόσο πέρσι όσο και φέτος η κοινοβουλευτική μας ομάδα επαναφέρει την παράταση για τη μη παραγραφή των αγώγημων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να δοθεί δυνατότητα και σε πολίτες και στο κράτος, αν κρίνουν ότι υπάρχει αυτή η βάση αγωγής, να οδηγήσουν τους υπαίτιους αυτού του σκανδάλου ενώπιον της δικαιοσύνης με αστικές αγωγές. Η πρότασή μας θα τεθεί ως κατεπίγουσα προς συζήτηση την ερχόμενη Τετάρτη στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής και την ερχόμενη Πέμπτη θα οδηγηθεί για ψήφιση. Να πω ότι πέρσι, όταν θέσαμε ξανά την πρόταση, υπερψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των κομμάτων στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό ασφαλώς που χρειάζεται είναι, μαζί με την νομοθεσία, να υπάρχει και αναγκαία θεσμική και πολιτική βούληση για να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι ξεπούλησαν τον συνεργατισμό. Και εδώ είναι προφανώς και το μεγάλο έλλειμμα αυτής της κυβέρνησης.